κανάλι μου και σήμερα σας έχω ένα τέλειο βίντεο. Είναι ένα Q&A που έχει να κάνει όμως μόνο με το YouTube. Και πού βρήκα εγώ αυτές τις ερωτήσεις από εσάς που όμως με ακολουθείτε στο Instagram. Μια μέρα λοιπόν σας ζήτησα στο Insta Stories στο Instagram. Όσοι δεν με ακολουθείτε στο Instagram, είναι σήμερα η ευκαιρία σας να με ακολουθήσετε. Σας είχα πει λοιπόν να μου κάνετε ερωτήσεις που να αφορούν το YouTube, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε δικό σας κανάλι, σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία γενικά, και εγώ θα τις μάζευα όλες μαζί και θα τις απαντούσα σε ένα βίντεο. Και να τώρα που έκατσα εδώ να κάνω αυτό το βιντεάκι, εννοείται πως θα μείνετε και ως το τέλος, γιατί σας έχω και super wow διαγωνισμό. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τις δικές σας ερωτήσεις. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν σου ήταν δύσκολο στα πρώτα σου βίντεο να μιλάς μπροστά στην κάμερα με άνεση, και αν ναι, τι έκανες για να το ξεπεράσεις. Δεν μου ήταν καθόλου εύκολο να μιλάω στην κάμερα και να είμαι άνετη. Όσοι παρακολουθήσατε τα βίντεο μου από την αρχή, ήμουν μια κοπέλα που έκανε συνέχεια έτσι. Μιλούσα και έκανα έτσι. Πάτε σε ένα πρώτο μου βίντεο να δείτε εγώ που κάνω έτσι. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου έβγαινε καθόλου. Και αυτό είναι λογικό, γιατί δεν ξέρεις πως πρέπει να κάτσεις σε μια κάμερα και να μιλήσεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Νιώθω πως απελευθερώθηκα πολύ το 2017, από εκεί και πέρα, σε εκείνα μου τα βιντεάκια, και ένιωσα την άνεση σαν να μιλάω σε μια φίλη μου. Γενικά, θέλω να είμαι μόνη στο σπίτι όταν κάνω βίντεο. Ακόμη και αν είναι ο Χρήστος μέσα, νιώθω λίγο μαγκωμένη, νιώθω ότι δεν μπορώ να έχω τον ίδιο ενθουσιασμό όταν νιώθω ότι είναι κάποιος στο χώρο. Έχω αυτό το κόλλημα ακόμη, που καλό θα ήταν να το ξεπεράσω και αυτό, γιατί δεν μπορώ να διώξω τον άνθρωπο από το σπίτι κάθε φορά που θέλω εγώ να κάνω βίντεο. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο tip να σας πω για να το ξεπεράσετε. Πρέπει να νιώσετε ότι μιλάτε σε έναν φίλο σας και όχι σε μία κάμερα. Θα ήθελες να κάνεις κάποια στιγμή βίντεο στο κανάλι σου που να αφορούν και αγόρια, όπως gaming videos? Όχι, δεν θα ήθελα να κάνω άλλου είδους βίντεο, ούτε gaming ούτε τίποτα. Κανονικά, να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει ακόμη και vlog να κάνω, γιατί το πάθος μου είναι αυτό, είναι τα καλλιτικά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ένα κανάλι beauty δεν είναι εύκολο να ανέβει, αλλά δεν με απασχολεί καθόλου μα καθόλου αυτό. Δεν θα κάτσω να κάνω ούτε καραγκιοζηλίκια, ούτε πράγματα για να τραβήξω ανδρικό κοινό ή πολύ μικρό κοινό σε ηλικία. Δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Εγώ θέλω να ανεβάζω και να σας μιλάω για καλλιτικά. Αυτό το βίντεο μου αρέσει να παρακολουθώ και αυτό το βίντεο μου αρέσει να κάνω πάρα μα πάρα πολύ. Ένα διάστημα σας ομολογώ ότι μου είχε περάσει από το μυαλό να κάνω και άλλου είδους βίντεο, και έτσι είχα ξεκινήσει και έκανα πολλά vlogs. Όμως κατάλαβα ότι δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν το βρίσκω ενδιαφέρον να το κάνω. Τα vlog είναι πανεύκολα βίντεο, δεν είναι κάτι. Αλλά όμως όχι, προτιμώ αυτό. Εγώ έχω ψώνιο να μιλάω με τα καλλιτικά. Δεν έχω ψώνιο ούτε να γίνω διάσημη, ούτε να βγω στην τηλεόραση, ούτε τίποτα άλλο. Δεν έχω το ψώνιο της δημοσιότητας. Έχω την τρέλα να μιλάω για καλλιτικά. Και αν είναι μια καλή κάμερα που μπορεί να πάρει κάποιος σαν πρώτη κάμερα για να ξεκινήσει. Σαν πρώτη κάμερα μπορείς να έχεις ακόμη και το κινητό σου. Αν έχει πολύ καλή ανάλυση, μπορείς να χρησιμοποιείς ακόμη και αυτό. Υπάρχουν αρκετοί YouTubers, π.χ. ο Μπούγια, που το είχε πει κιόλας ότι τα πρώτα του βίντεο τα έκανε με το κινητό του και μάλιστα ήταν πάρα μα πάρα πολύ καλή η ποιότητά τους. Δεν είχε άσχημη ποιότητα, οπότε μπορείς να ξεκινήσεις με ένα κινητό. Εγώ έχω την Canon 600D, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο οικονομική, είναι τουλάχιστον 250 ευρώ πιο κάτω από όσο όταν την είχα πάρει εγώ. Είναι μια υπερβολικά καλή κάμερα για να ξεκινήσεις. Με δυσκόλεψε βέβαια αρκετά στο χειρισμό, να πω την αλήθεια. Και μπορεί να σε βοηθήσει αυτή η κάμερα και με φυσικό φωτισμό, αλλά και με τεχνητό φωτισμό. Λειτουργεί πάρα πολύ ωραία. Πιο καλά θα έλεγα λειτουργεί με τεχνητό φωτισμό, αλλά και με φυσικό φως, αν έχεις φυσικό φως να μπαίνει από το παράθυρο, είναι μια χαρά. Βοηθάει υπερβολικά και στο να βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες για το Instagram. Οι πιο ωραίες φωτογραφίες που βγάζω και ανεβάζω στο Instagram είναι με αυτή την κάμερα. Οπότε, αν θέλεις για το beauty κομμάτι, νομίζω πως αυτή είναι η καλύτερη. Πόση ώρα σου παίρνει να κάνεις γύρισμα, edit και upload μαζί? Δύσκολο λίγο να το απαντήσω όλο αυτό μαζί, αλλά θα το πάρω λίγο ανάποδα. Το upload περίπου εδώ στο σπίτι μου, με το ίντερνετ που έχω, από τον υπολογιστή για να ανέβει στο YouTube, παίρνει περίπου 2 με 2,5 ώρες. 3 ώρες το περισσότερο, μερικές φορές. Το edit τώρα. Το edit που κάνω εγώ στα βίντεο μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Δηλαδή αυτό το κόψε ράψε, τις μπούρδες που μπορεί να πω ενδιάμεσα, τα κενά που μπορεί να κάνω,
αυτό είναι πανεύκολο. Το κόψε ράψε, τα βίντεο δηλαδή που είναι σαν αυτό το βίντεο που γυρίζω εγώ τώρα, αυτό που θα ανεβάσω δηλαδή εγώ τώρα, είναι τόσο εύκολο που μπορεί να γίνει μέσα σε μισή ωρίτσα. Οπότε μην ακούτε κάτι υπερβολές ότι βίντεο κόψε ράψε μου πήρε 30 ώρες να γίνει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό το βίντεο που γυρίζω εγώ τώρα μπορώ μέσα σε μισή ώρα να σας το έχω έτοιμο. Τώρα αν ένα βίντεο χρειάζεται δεύτερα πλάνα, το να γυρίσεις δεύτερα πλάνα για να δείξω κάποιο προϊόν πιο κοντά ή αν είναι try on haul που δοκιμάζω τα ρούχα και σας τα δείχνω, αυτό παίρνει πολλή ώρα παραπάνω στο να γίνει το μοντάζ του. Οπότε συνολικά να σας πω ότι για ένα εύκολο βίντεο σαν αυτό θέλει περίπου μισή ωρίτσα με 3 τέταρτα. Για ένα βίντεο με δεύτερα πλάνα κτλ. Θέλει περίπου τις 2,5 ώρες. Σίγουρα θα τις φάω. Βέβαια, εγώ επειδή είμαι και λίγο ξεχασιάρα και λίγο χαζεύω και λίγο θα δω και λίγο τηλεόραση, θα φάω και κάτι, καθυστέρω, μπορεί να κάνω και ένα τετράωρο να κάνω μοντάζ, αλλά αυτό θα συμβεί επειδή βαριέμαι το να κάνω γρήγορα. Αν κάτσω εκεί συγκεντρωμένη, το έχω τελειώσει αμέσως. Το γύρισμα και σε αυτό είμαι πολύ έτσι αργόσχολη, δηλαδή μέχρι να στήσω τα φώτα, μέχρι να στήσω την κάμερα. Μπορεί να έχω χαλάσει το τρίποδο και να μην μπορώ να βρω ακριβώς το ύψος που θέλω. Να καθαρίσω πίσω το background μου, γιατί εντάξει, είναι εδώ που βάφομαι, δεν είναι πάντα έτσι περιποιημένο και καθαρό. Σίγουρα όλη η προετοιμασία για να στηθώ σε αυτή την καρέκλα παίρνει μια ωρίτσα. Πώς αποφάσισες να αρχίσεις το YouTube, ποιος σε παρότρινε? Να σας πω την αλήθεια, δεν με παρότρινε κανένας να το ξεκινήσω. Δεν ήταν ότι το είπα σε φίλους μου και μου είπαν «Α, να το κάνεις». Εγώ σιγά σιγά άρχισα να βλέπω blogs, να μπαίνω στο ίντερνετ και να βλέπω blogs. Αποφάσισα να κάνω το δικό μου beauty blog. Ακόμη υπάρχει το blog μου, απλά εγώ δεν γράφω. Θέλω κάποια στιγμή να το ξαναπιάσω, αλλά δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, αν θα βρω χρόνο να το κάνω. Οπότε είχα φάει ένα κόλλημα με το blog μου και μου άρεσε συνέχεια να ανεβάζω άρθρα και να δείχνω καλλιντικά. Σιγά σιγά ανακάλυψα το YouTube. Όταν το ανακάλυψα, ήταν σαν να ανοίχθηκε ένας καινούριος κόσμος μπροστά μου. Έβλεπα τη Μάρα, έβλεπα την Ελίζα, έβλεπα τη Μαρίλια, έβλεπα την Νατάσα. Είχα ξετρελαθεί με όλα αυτά τα βίντεο και μετά από περίπου 7 μήνες, 6 μήνες που παρακολουθούσα συστηματικά YouTube, μιλάμε ότι ξενυχτούσα, δεν κοιμόμουν καθόλου για να βλέπω beauty βίντεο και βλέπα αποκλειστικά beauty βίντεο, είπα θέλω να το κάνω κι εγώ. Μόλις το είπα λοιπόν στο Χρήστο ότι θέλω να το κάνω κι εγώ, κατευθείαν μου είπε κάντο, μη μασάς καθόλου. Το κακό βέβαια ήταν ότι εγώ ξεκίνησα να κάνω βίντεο με ένα tablet, μετά με τη webcam του laptop μου και μετά πήρα κάμερα, οπότε στην αρχή τα βίντεο μου ήταν τραγελαφικά, αλλά είχα παθιαστεί τόσο πολύ με όλο αυτό που ήθελα να το εξελίξω και να γίνεται όσο πάει και πιο όμορφο. Πόσα χρήματα βγάζεις από τα views? Αυτή είναι μια ερώτηση που πολλοί YouTubers την έχουν βάλει ακόμη και στον τίτλο των βίντεο τους, ότι πόσα χρήματα βγάζω από τα views κτλ. Και όταν μπεις να δεις αυτό το βίντεο, δεν απαντάει ποτέ κανείς αυτή την ερώτηση. Και αυτό γιατί το YouTube στους κανόνες του έχει ότι σου απαγορεύει να κάνεις ένα βίντεο και να βγεις και να πεις πόσα χρήματα βγάζεις από τα views σου. Δεν το επιτρέπει αυτό. Αλλά να σας πω ότι είναι τόσα λίγα στην Ελλάδα τα χρήματα από τα views, που για το ένα δικό μου κανάλι, με τις δικές μου προβολές συνολικά, με αυτές που έχω εγώ, να φανταστείτε, τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν ούτε καν για να πληρώσεις τα κοινόχρηστά σου για ένα χρόνο. Δεν είναι με τίποτα να πεις θα ζω από αυτό. Με τίποτα. Δεν είναι ούτε χαρτζιλί. Θεωρείς ότι το YouTube είναι το επάγγελμά σου? Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι το επάγγελμά μου και ούτε θα ήθελα να γίνει. Έχω δική μου δουλειά, δεν θα ήθελα να την αφήσω για να κάνω αυτό, δεν είναι κάτι που θα έκανα, γιατί δεν μου αρέσουν οι εμφανίσεις, δεν θα ήθελα ποτέ να βγω στην τηλεόραση, δεν θα ήθελα ποτέ να πάω για φωτογραφίσεις ή οτιδήποτε, δεν το έχω καθόλου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν το έχω τέλος πάντων μέσα μου αυτό το πράγμα. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνω τώρα, αυτή η επικοινωνία που έχουμε εμείς τώρα, αυτή η σχέση που έχουμε αναπτύξει, οι φιλίες που έχω κάνει μέσα από το YouTube και όλο αυτό το οποίο είναι για μένα σαν γιορτή. Αυτό, μέχρι εκεί, δεν θέλω κάτι παραπάνω. Έχω βαρεθεί να ακούω τους YouTubers να παραπονιούνται ότι το YouTube είναι δύσκολο. Είναι όντως δύσκολο? Όχι, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Δύσκολα είναι άλλα επαγγέλματα. Δύσκολο είναι η πολίτρια που κάθεται 10 ώρες όρθια σε ένα κατάστημα και πονάει η πλάτη της και τα πόδια της και αντιμετωπίζει τον κάθε τρελό καθημερινά. Δύσκολο είναι το παιδί που κάνει delivery μέσα στη βροχή για να σου φέρει το φαγητό σου στην πόρτα σου. Έχοντας κάνει πάρα πολλές δουλειές στη ζωή μου, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Το να πηγαίνεις στα event και να κάνεις κάποιες εμφανίσεις, να πηγαίνεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις και να κάθεσαι να κάνεις βίντεο,
δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι χρονοβόρο, σου τρώει χρόνο. Ας πούμε τώρα εγώ, αντί να κάτσω μέσα στην τηλεόραση και να ράξω, κάθομαι εδώ και κάνω αυτό το βίντεο. Δεν είναι όμως κάτι, απλά μου τρώει χρόνο. Τρώει χρόνο από την καθημερινότητά σου. Πώς πλησιάζεις εταιρείες και κάνεις συνεργασίες μαζί τους? Για να απαντήσω αυτή την ερώτηση, πρέπει να πάτε να φτιάξετε ένα καφέ, μια σοκολάτα, ένα τσάι, να καθίσετε αναπαυτικά, γιατί η απάντηση θα είναι μεγάλη. Δεν μπορώ να το πω με δύο λόγια. Επειδή δεν μπορώ να καταλάβω αν εννοεί τις χορηγίες, τα χορηγούμενα βίντεο ή τα PR πακέτα, τα δωρεάν προϊόντα, θα πιάσω και τα δύο που είμαι σίγουρη ότι σας ενδιαφέρει. Θα πιάσω πρώτα το θέμα με τις χορηγίες και να σας πω ότι υπάρχουν για μένα τρεις τρόποι να πάρει χορηγίες ένα κανάλι. Η πρώτη είναι να προτείνεις εσύ σε κάποιο brand να χορηγήσει κάποιο σου βίντεο. Αυτό συμβαίνει μόνο αν έχεις κάποιο αρκετά φτασμένο κανάλι, αν έχεις πολύ ωραίο περιεχόμενο, πολύ επαγγελματικό. Και όταν λέω επαγγελματικό, όχι απλά να νομίζεις εσύ ότι είναι επαγγελματικό και να το διατυμπανίζεις παντού, να είναι όντως επαγγελματικό, καλωστημένο, να έχεις άρτιο εξοπλισμό και να είναι πολύ ωραία τα concept που κάνεις. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, τύπου ο Ευτύχης Μπλέτσας, που έχει αυτόν τον εξοπλισμό που έχει, έχει αυτό το concept που έχει και μπορεί να πάει σε μια αεροπορική εταιρεία, μπορεί να πάει σε ένα ξενοδοχείο και να τους πει, ξέρετε, εγώ έχω αυτό το concept, θα κάνω αυτό το βίντεο, θα διαφημίσω το brand σας, θα σας δείξω στα βίντεό μου, τα βίντεό μου είναι αυτά και έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, αν θέλετε να γίνετε χορηγοί μου. Έτσι μπορείς να προτείνεις εσύ σε κάποιο brand να γίνει χορηγός. Δεύτερος τρόπος είναι απλά ένα brand να του αρέσει το περιεχόμενό σου, να έχεις βέβαια και κάποιο κοινό, και να σου προτείνει το ίδιο να κάνεις δουλειά, να σου στείλουν δηλαδή ένα mail που να σου πούν, γεια σου Κατερίνα, μας αρέσει το περιεχόμενό σου, έχουμε σκεφτεί αυτό το concept να διαφημίσουμε μια λακ, σου αρέσει αυτό το concept, θα θέλαμε να γίνει έτσι και η αμοιβή σου θα είναι αυτή. Και ο τρίτος τρόπος είναι να ανήκει το κανάλι σου σε κάποιο network, όπου οι εταιρείες προσεγγίζουν το network και του λένε, έχουμε αυτό το κραγιόν και θέλουμε να μας το διαφημίσετε. Ποιες κοπέλες έχετε στο network σας και πιστεύετε ότι είναι καλές για να το κάνουν? Και κάθονται οι άνθρωποι από το network και δείχνουν την Κατερίνα, την Ελίζα, τη Μαρία και την Δανάη. Έχουμε αυτές τις κοπέλες. Το brand επιλέγει την κοπέλα που θέλει και μετά επικοινωνεί το network με τον κάθε ένα YouTuber και λέει, έλα ρε Κατερίνα, έχουμε αυτό το κραγιόν που θέλουμε να διαφημιστεί, η αμοιβή σου θα είναι αυτή, το βίντεο θέλουμε να γίνει έτσι. Τα χορηγούμενα βίντεο συνήθως έχουν κάποιο concept που θέλει να παρουσιάσει το προϊόν τους και θέλουμε να γίνει μέσα αυτή την ημερομηνία. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπετε ότι πολλά χορηγούμενα βίντεο ανεβαίνουν ακόμη και την ίδια μέρα και έχουν ακριβώς το ίδιο concept. Είναι γιατί αυτός που θέλει να διαφημιστεί, το θέλει έτσι. Αυτό είναι. Οπότε αυτή είναι η τρόπη για να πάρεις μια χορηγία στο κανάλι σου και πάμε τώρα στα PR πακέτα που λαμβάνουν αρκετοί YouTubers, beauty editors, μοντέλα, ηθοποιοί, παρουσιαστές, γιατί PR πακέτα λαμβάνουν πάρα πολλά δημόσια πρόσωπα πέρα από YouTubers, beauty bloggers κτλ. Κυρίως αυτές οι εταιρείες σε βρίσκουν μόνες τους, δηλαδή βλέπουν το περιεχόμενό σου και σου στέλνουν ένα email, σου λένε γεια σας, είμαστε π.χ. τώρα θα πω, είμαστε η L'Oréal και θέλουμε να μας δώσετε τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε κάποια PR πακέτα μας. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Και ο λόγος που τα στέλνουν είναι γιατί θέλουν να διαφημιστεί το προϊόν τους. Η πλειοψηφία των brand που στέλνει PR πακέτα δεν ζητάει ποτέ κάποιο αντάλλαγμα. Δεν ζητάει παρουσίαση, δεν ζητάει review, δεν ζητάει να βγεις να πεις καλά ή κακά λόγια. Δεν ζητούν κάτι τέτοιο. Π.χ. η Urban Decay όταν έστειλε παντού την παλέτα HIT. Δεν ζήτησε τίποτα. Απλά την έστειλε. Δεν ζήτησε να βγω εγώ και να πω τι υπέροχη παλέτα είναι η αγαπημένη του μήνα. Όχι, δεν ζήτησε κάτι τέτοιο. Εγώ κιόλας προσωπικά ακόμη δεν την έδειξα πουθενά και δεν έχουν κανένα θέμα με αυτό που δεν την έχω δείξει ακόμη πουθενά. Δεν μου είπε κανείς κάτι. Και αυτή είναι η καλή πλευρά. Είναι όταν ένα brand απλά στέλνει το προϊόν του να το δεις, να το δοκιμάσεις και αν σου αρέσει είτε να το φωτογραφίσεις, είτε να πεις κάτι καλό, είτε κάτι αρνητικό αν δεν σου άρεσε. Κυρίως μεγάλα καλωστημένα brand που ξέρουν τι τους γίνεται, λειτουργούν έτσι. Υπάρχουν όμως και πολύ μικρά brand ή πολύ μικρά e-shop, τα οποία μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σου, να σου στείλουν κάποια τους προϊόντα για να τα δοκιμάσεις
και αρχίζουν μετά να σε πιέζουν, να σε πρίζουν να βγεις και να μιλήσεις θετικά για τα προϊόντα τους. Και συνήθως αυτή την παγίδα πέφτουν μικρά κανάλια, ενθουσιάζονται στην ιδέα ότι μπορεί κάποιος να τους στείλει ένα προϊόν και σε αυτόν τον ενθουσιασμό πέφτουν στην παγίδα και κάνουν τα χατήρια σε τέτοια brand. Εμένα μου έχουν τύχει δύο ηλίθιες περιπτώσεις τέτοιες, σαν αυτά που σας περιέγραψα. Μου έχει τύχει μικρό brand να μου πει να μου στείλει κάποια προϊόντα, να μου στείλει δείγματα φακελάκια, τρία φακελάκια μικρά, τα δείγματα αυτά που μας δίνουν στα Honda Center και πουδήποτε. Και μετά να επιμένουν, να μου στέλνουν συνέχεια email και να μου λένε πότε θα τα δείξω και πότε θα βγω να πω ότι ήταν υπέροχα και πότε θα βγω να πω ότι το προϊόν τους ήταν καταπληκτικό και γιατί δεν βγαίνω να δείξω εγώ τα δείγματα σε βίντεο και να πω ότι είναι υπέροχα. Εντάξει, εννοείται πως δεν τα έδειξα ποτέ και να σας πω την αλήθεια, από την πίεση που με έκαναν, δεν τα δοκίμασα και ποτέ, δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να βγω και να αρχίσω να σας μιλάω για το δείγμα. Και ένα δεύτερο που με έχει τύχει ήταν από ένα e-shop όπου μου έστειλε κάποια προϊόντα για να δοκιμάσω εγώ και να κάνω video review, αλλά και να σας κάνω δώρο κάποια προϊόντα για εσάς, τα οποία ήταν λιγμένα. Ήταν λιγμένα εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, ήταν κάτι κρέμες που είχαν λήξει, δηλαδή το προϊόν είχε κόψει μέσα και είχαν σβήσει και την ημερομηνία, την είχαν χαράξει να μην φαίνεται ακριβώς, αλλά δεν το είχαν σβήσει και καλά, οπότε φαινότανε και από το προϊόν που μύριζε και τα λοιπά μπορούσα να καταλάβω ότι είναι λιγμένο. Οπότε εννοείται πως δεν έκανα ποτέ τέτοιο βίντεο, οι ίδιοι θύμωσαν μαζί μου που δεν έκανα, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν με απασχολεί. Ας πάρουν τα λιγμένα τους προϊόντα να κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό αν είστε κανάλι ή αν είστε ένα beauty κανάλι που θα ξεκινήσει τώρα ή έχει κάποιο καιρό που έχετε ξεκινήσει και θέλετε να λάβετε PR πακέτα, μην αρχίσετε και στέλνετε mail στον οποιονδήποτε και να παρακαλάτε για δωρεάν προϊόντα. Γιατί θα την πατήσετε, θα σας στέλνουν μπούρδες, θα σας πιέζουν. Το θέμα είναι να έχετε υπομονή, να κάνετε πολύ καλή δουλειά, να χτίσετε ένα ωραίο κανάλι και όλα αυτά θα έρθουν από μόνα τους, θα έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να είστε καλός, να έχετε καλό περιεχόμενο, να έχετε κοπιάσει γι' αυτό και να μην σας βρουν εταιρείες. Αυτό δεν γίνεται. Αυτές ήταν λοιπόν οι απαντήσεις μου στις δικές σας ερωτήσεις. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο και να σας βοήθησα για κάποιες απορίες που μπορεί να είχατε. Εννοείται πως αν έχετε κι άλλες απορίες, πείτε το μου κάτω στα σχόλια. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου να κάνω και part 2 για τέτοιο περιεχόμενο. Μου αρέσει πάρα πολύ να σας δίνω τέτοιες πληροφορίες. Οπότε ό,τι απορίες έχετε, μην διστάσετε να μου τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Και ποια ώρα ήρθε? Ήρθε η ώρα του διαγωνισμού, ήρθε η ώρα για να κληρώσουμε ένα κραγιονάκι από Urban Decay. Είναι το Minans από τη σειρά Comfort Matte. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται το χρωματάκι, δεν θα σας το ανοίξω εννοείται, για να το ανοίξει είναι η κίτρια. Για να γίνει δικό σας λοιπόν αυτό εδώ το κραγιονάκι, θα ανοίξετε κάτω το κουτί πληροφοριών, θα δείτε όλα τα βηματάκια του διαγωνισμού, θα πάρετε μέρος και μπορεί αυτό να γίνει δικό σας. Μιλάω τόση πολλή ώρα. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Μιλάω τόση πολλή ώρα που έχει στεγνώσει το στόμα μου, δεν αισθάνομαι καλά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like γιατί με βοηθάει και εγγραφή στο κανάλι μου γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου καλή YouTuber και ανεβάζω βίντεο όποια μέρα να είναι της εβδομάδας. Οπότε πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και να μην χάσετε ούτε ένα μου βίντεο. Εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά πολλά σε όλους!